Προχωράμε να δώσουμε επώνυμο τα διαστήματα τρίτης. Πώς χτίζουμε, υπενθυμίζω, ένα διάστημα τρίτης. Ξεκινάμε από μία νότα, ας πούμε ντο, και μετράμε. Ντο, ρε, μι. Το ντο, μι είναι ένα διάστημα τρίτης. Ρε, ένα διάστημα τρίτης από το ρε θα είναι ρε, μι, φα. Ρε, φα. Από το σι. Σι, ντο, ρε. Σι, ρε. Πώς του δίνουμε επώνυμο? Όπως και στα διαστήματα Δευτέρας, το επώνυμο που μπορεί να πάρει το διάστημα τρίτης είναι μεγάλο, μικρό, αυξημένο και ελαττωμένο. Η κάθε κατηγορία απέχει ένα ημιτόνιο. Δηλαδή έχουμε το διάστημα τρίτης, το οποίο είναι μεγάλο, το αυξημένο ανεβάζουμε κατά ένα ημιτόνιο, το διάστημα τρίτης από το μεγάλο για να γίνει μικρό κατεβαίνει ένα ημιτόνιο, από το μικρό για να γίνει ελαττωμένο κατεβαίνει ένα ημιτόνιο. Να το πάρουμε από τη σειρά. Ξανά, το ελαττωμένο αυξάνεται κατά ένα ημιτόνιο και γίνεται μικρό, το μικρό αυξάνεται κατά ένα ημιτόνιο και γίνεται μεγάλο, το μεγάλο αυξάνεται κατά ένα ημιτόνιο και γίνεται αυξημένο. Τώρα, το ξεκινάμε έχοντας στο μυαλό μας ότι το διάστημα τρίτης μεγάλο έχει μέσα του δύο τόνους. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε από το ντο, μετράμε ένας τόνος ντο, ρε, και από το ρε, ρε, μι, δεύτερος τόνος, άρα έχουμε ντο, μι, είναι ένα τρίτης μεγάλο. Για να κάνουμε αυτό το τρίτης μεγάλο, τρίτης μικρό, θα πρέπει να του αφαιρέσουμε ένα ημιτόνιο. Δηλαδή, εξακολουθούμε να το λέμε ντο, μι, αλλά το μι θα το ρίξουμε κατά ένα ημιτόνιο και θα το πούμε ντο, μι, ύφεση. Και έτσι θα πατήσουμε και το κουμπάκι που είναι το πλήκτρο, το οποίο είναι ακριβώς ένα βήμα πιο κάτω από το μη, το μη ύφεση. Το μη ύφεση. Αν θέλουμε το μικρό αυτό διάστημα τρίτης να το κάνουμε διάστημα τρίτης ελαττωμένο, θα πούμε το μη διπλή ύφεση. Και αν θέλουμε το μεγάλο διάστημα τρίτης να το κάνουμε αυξημένο, του αυξάνουμε ένα ημιτόνιο, δηλαδή από το ντο, μι, θα το κάνουμε μη δίεση. Ντο, μη δίεση. Είναι σημαντικό να μην πούμε ντο, φα, γιατί αν από το ντο μετρήσω μέχρι το φα, ντο, ρε, μι, φα, τότε δεν έχω πια διάστημα τρίτης, έχω διάστημα τετάρτης, για το οποίο θα μιλήσουμε μετά. Άρα είναι σημαντικό να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις αλλοιώσεις πάνω σε μια νότα, οι οποίες είναι σημαντικές για να διατηρούν το όνομα σε ένα διάστημα. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, διάστημα τρίτης από το ντο. Ντο, μη τρίτης μεγάλο, γιατί έχει δύο τόνους. Ντο, μη ύφεση, τρίτης μικρό γιατί έχει ένα τόνο και ένα ημιτόνιο. Το μη διπλή ύφεση, έχω και από πίσω μου μία μάχη να συμβαίνει αυτή τη στιγμή, όπως συνεχίζω με το το μη διπλή ύφεση και το που είναι το διάστημα τρίτης ελαττωμένο και το μη δίεση που είναι το διάστημα τρίτης αυξημένο.